Λοιπόν, θα δούμε σήμερα το non-linear animation, αυτό το παράθυρο, που είναι ένα πρώτο μοντάζ, πριν να πάμε στο κανονικό μοντάζ του βίντεο, ας το πούμε έτσι. Είναι ένα είδος μοντάζ, ένα είδος σύνθεσης των καρέτο animations σε ενιαίο αποτέλεσμα. Των επιμέρους πακέτων animation που φτιάχνουμε δηλαδή, τα συνθέτουμε και δημιουργούμε, κάνουμε bake, ένα τελικό animation που έχει όλα τα κλειδιά. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου, το non-linear animation, είναι ότι μας δίνει δυνατότητες περασμάτων από το ένα animation στο άλλο και μπορούμε να συνθέσουμε πάρα πολύ ωραία sequences, συνέχειες animation. Πρώτα απ' όλα θα φτιάξουμε την αρχιτεκτονική της επιφάνειας εργασίας. Θέλω να έχω δύο, στη συνέχεια μπορώ να κάνω και μία τρίτη οριζόντια γραμμή όπως το timeline. Με ενδιαφέρει να αφήσω το timeline να υπάρχει, γιατί έχω τα εργαλεία recording, play, μετάβαση σε ένα συγκεκριμένο καρέ και προσδιορισμό των καρέ που θα παίξει το animation πάρα πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν χρειάζομαι από το timeline, από την οθόνη timeline, μόνο στην ουσία αυτό το πάνω την μπάρα με τις εντολές. Κρατάω λοιπόν το timeline, μπορώ να το βάλω είτε πάνω είτε κάτω, ό,τι προτιμάτε εσείς. Και την άλλη οριζόντια γραμμή που δημιούργησα, την άλλη οριζόντια οθόνη, ας το πούμε έτσι, που δημιούργησα, θα την ονομάσω, θα είναι η οθόνη του action. Θα πάω λοιπόν στο Dop Sheet και στις υποθόνες του, στις υποεπιλογές του Dop Sheet θα επιλέξω το Action Editor. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα θα αρχίσω να προσθέτω τα επιμέρους πακέτα animation που θα έχω δημιουργήσει. Θα κάνω λοιπόν import ένα χαρακτήρα σαν FBX που έχω δημιουργήσει με σκελετό. Θα δημιουργήσω μία κίνηση test πολύ γρήγορη και πολύ απλή και μετά θα περάσω και μερικές κινήσεις από τη βιβλιοθήκη κίνησης του μιξά μου για να τις συνθέσω όλες μαζί σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Κάνω λοιπόν file, import, FBX. Θα επιλέξω λοιπόν ένα T-Pose χαρακτήρα. Ήδη από ό,τι βλέπετε στο Action Editor έχει προσθεθεί αυτός ο χαρακτήρας. Θα του αλλάξω όνομα για να θυμάμαι, να μπορώ να βρίσκω εύκολα στη συνέχεια από τη βιβλιοθήκη τις χαρακτηριστικές κινήσεις που έχω. Θα το ονομάσω αυτό Pose T. Πολύ γρήγορα θα κάνω μία κίνηση, θα κάνω animation, θα δημιουργήσω απλώς μία κίνηση. Στην μπάρα των properties, στο viewport display, στο ανθρωπάκι που είναι το property του σκελετού, στο viewport display θα επιλέξω in front για να βλέπω το σκελετό μου. Στην μπάρα του timeline τώρα θα επιλέξω το automatic recording για να αρχίσω να δημιουργώ τα κλειδιά. Θα κρατήσω ως πρώτο κλειδί μία πόζα χορευτική, ας το πούμε έτσι. Ωραία, κρατάω αυτή την πόζα ως πρώτη πόζα και ως δεύτερη πόζα θα κάνω ένα πάρα πολύ γρήγορο animation σε 20 καρέ, θα είναι ένα πάρα πολύ σύντομο. Θα πάω στο T-Pose που θα το συνδέσω με τα υπόλοιπα sequences. Άρα λοιπόν θα επιλέξω Α, θα επιλέξω Alt-R και Alt-G και φτάσαμε στο T-Pose. Έχω λοιπόν αυτό. Θα σταματήσω αυτό το sequence. Βλέπετε πού χρησιμεύει το timeline και θα το ονομάσω Pose A. Έτσι λοιπόν τώρα βλέπετε έχω το Pose A, το έχω ονομάσει αυτό που κάναμε Pose A, είναι αυτό εδώ. Ωραία. Και συνεχίζω να κάνω import και τα υπόλοιπα FBX. Πάω λοιπόν και κάνω import FBX. Επέλεξα λοιπόν 4 FBX, 4 κινήσεις που έχω δημιουργήσει σε μια βιβλιοθήκη κίνησης. Οπότε αυτά δεν τα χρειάζομαι, τα σβήνω. Παρ' όλα αυτά, οι κινήσεις έχουν αποθηκευτεί.
δεν χρειάζομαι το σκελετό, γιατί έχω το σκελετό, είναι ο ίδιος σκελετός, πάνω στον ίδιο σκελετό έχουν δημιουργηθεί αυτές οι κινήσεις. Και αυτό το προσέχουμε, γιατί αν έχουμε δημιουργήσει σε διαφορετικό σκελετό, σε διαφορετικούς χαρακτήρες τις κινήσεις, εκεί πέρα δεν θα υπάρχει, χρειάζεται μια επιπλέον διαδικασία για να μπορεί να υπάρχει σύμπτωση και συνάφεια μεταξύ των σκελετών. Αυτό θα το δούμε σε κάποιο άλλο εξειδικευμένο tutorial. Ωστόσο, πάνω στον ίδιο σκελετό υπάρχει συνάφεια και μπορώ να περνάω το ένα άξιο editor στο άλλο. Έτσι τώρα βλέπουμε και θα τσεκάρω τι κινήσεις είναι αυτές που έχουν δημιουργήσει για να τους αλλάξω πάλι το όνομα. Με ενδιαφέρει να έχω το όνομα, να έχω απόλυτη γνώση και να ξέρω ακριβώς τι είναι το κάθε όνομα της κάθε κίνησης για να μπορώ να τακτοποιήσω, να δημιουργήσω μία βιβλιοθήκη τακτοποιημένη και να ξέρω κάθε φορά ποια κίνηση χρησιμοποιώ. Άρα λοιπόν επιλέγω το χαρακτήρα μου. Επιλέγω το πρώτο να δω τι είναι, να του δώσω το αντίστοιχο όνομα, είναι το περπάτημα. Και από ό,τι βλέπω είναι περπάτημα, δεν είναι κύκλος, είναι στο χώρο, έτσι. Αυτό κρατήστε το, έχει σημασία. Θα το δούμε πώς, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει και πώς μπορεί να τα λύσουμε. Άρα λοιπόν αυτό το ονομάζω walking. Πάνω και τα υπόλοιπα. Αυτό τι είναι. Εδώ έχουμε ένα πείδημα. Εδώ. Έχουμε ένα περπάτημα κύκλο. Και εδώ πέρα έχουμε μία άσκηση Kung Fu, το ονομάζω Karate. Στην ουσία πετάει κάτι, ε. Αυτό δεν κάνει. Τέλος πάντων. Ναι, πετάει κάτι. Όχι, οπότε όχι Karate, το ονομάσουμε πετάει. Όχι, ας το αφήσουμε Καράτε να θυμόμαστε έτσι και αλλιώς κωδικοποιημένο είναι, να θυμόμαστε τι είναι το καθένα. Πάμε λοιπόν τώρα στο timeline να δώσουμε, γιατί θέλω να κάνω μία σύνθεση αυτών των κινήσεων, να δώσω ένα μεγαλύτερο εύρος το animation. Και πάμε να δημιουργήσουμε το non-linear editor, να συνθέσουμε αυτά τα επιμέρους πακέτα με έναν τρόπο που εμείς επιθυμούμε. Ανοίγω ένα κάθετο δεύτερο παράθυρο. Μία κάθετη οθόνη, κάνω split στην οθόνη και μία από τις δύο οθόνες θα την ονομάσω non-linear animation. Εδώ πέρα τώρα ήδη η κίνηση Karate, το action editor στο οποίο βρίσκομαι έχει αποτυπωθεί και εδώ, είναι το Karate. Αν βάλω ένα άλλο θα πάει ένα άλλο, ωστόσο αυτό εδώ που έχει ονομασία Karate και είναι αμέσως κάτω από το armature το συγκεκριμένο είναι ο τίτλος, ας το πούμε έτσι, θα αποτελέσει τον τίτλο της βιβλιοθήκης κίνησης που θα ετοιμάσουμε. Δηλαδή αυτό που θα κάνω τώρα θα είναι να μην είναι πια ένα actionator, να εξαφανιστούν τα κλειδιά από εδώ και αυτό να γίνει μια οθόνη χωρίς να φαίνονται καθόλου τα κλειδιά, δηλαδή σαν να είναι ένα βίντεο το οποίο περιέχει την δημιουργία της κίνησης. Θα πατήσω λοιπόν push down, είτε από εδώ, το ίδιο πράγμα είναι, για να κατέβει αυτό κάτω σε ένα track. Βλέπετε, έχουμε τον τίτλο πια No Action, μπορώ να του δώσω και τίτλο αν θέλω, πρώτο πακέτο κτλ. Και έχω το νέο track από κάτω, το οποίο μπορώ να το αλλάξω όνομα, να το δώσω και αυτό Karate. Ακριβώς όπως τα προγράμματα μοντάζ, επειδή έχουμε non-linear animation, το κάθε πακέτο δεν υποχρεωτικά να πηγαίνει δίπλα από το άλλο, θα μπορούσα να βάλω και τα υπόλοιπα πακέτα κίνησης το ένα δίπλα στο άλλο και να φανεί μια γραμμική κίνηση. Όμως εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει η επικάλυψη της μίας κίνησης από την άλλη σε layer για να μπορώ να δημιουργήσω ανάμεσά τους διάφορα εφέ μεταξύ του ενός και του άλλου layer, όπως μια ομαλή μετάβαση ή όπως να υπάρχει ένας κύκλος κίνησης σε ένα και από κάτω να δημιουργείται κάτι άλλο κ.ο.κ. Θυμόμαστε ότι υπερισχύει πάντα στην κίνηση, επειδή είναι εικόνα, όπως όλα τα προγράμματα μοντάζ, αυτό που είναι από πάνω, το track που είναι από πάνω.
Θα δημιουργήσω λοιπόν μία σειρά track. Νομίζω είχαμε 5 κινήσεις. Είχαμε το καράτε, το τύπο, είχαμε 4-5 κινήσεις. Θα δημιουργήσω 4 track. Ωραία. Άρα λοιπόν θα πατήσω όπως προσθέτουμε στο Blender σε όλα τα αντικείμενα. Προσθέτουμε με το Shift A καινούργιο αντικείμενο. Άρα λοιπόν με Shift A ή με Add, το ίδιο πράγμα είναι, θα δημιουργήσω εδώ πέρα 4 track. Σε κάθε track από αυτά, κάνω κλικ στο track και πηγαίνω απλώς στο ποντίκι μου, στο πεδίο εδώ πέρα που μπορεί να μπει το, η συνέχεια, το εικονίδιο εκείνο, η γραμμή που θα αντιπροσωπεύει τα καρέ της κίνησης, το, την κάθε κίνηση, και θα πατήσω πάλι Shift A. Και θα επιλέξω από αυτά τα action τα οποία έχω δημιουργήσει και θα βάλω. Βλέπετε πόσο χρήσιμο είναι το όνομα που αλλάξαμε σε κάθε action. Και θα επιλέξω ποια σειρά θα το βάλω. Ποιο θα είναι από πάνω και ποιο θα είναι από κάτω. Ποιο θέλετε να είναι από πάνω, να ξεκινήσουμε με το Pose A. Ξεκινάμε λοιπόν με το Pose A από πάνω. Ωστόσο, δεν αγχωνόμαστε, δεν προβληματιζόμαστε αν κάνουμε κάποιο λάθος στην ιεραρχία που γίνεται από πάνω και κάτω, γιατί αυτό μπορεί να τα αλλάξουμε τα track πάρα πολύ γρήγορα. Πώς γίνεται η αλλαγή. Κάνοντας δεξί κλικ σε κάθε track, έχουμε το track ordering και επιλέγουμε αν θα πάει κάποιο πάνω, αν θα πάει στην αρχή, αν θα πάει ένα κομμάτι πάνω κτλ. Οπότε αλλάζουμε τη σειρά πάρα πολύ εύκολα, τον track. Συνεχίζω λοιπόν στο δεύτερο track, το επιλέγω, πηγαίνω δίπλα, Shift A, και επιλέγω μετά από αυτό θα βάλω το cycle working. Για να δούμε πώς δίνουμε και ένα κύκλο στα αντικείμενά μας, πώς θα το κάνουμε αυτό να παίζει 4-5 φορές. Στη συνέχεια θα βάλουμε το πείδημα. Καθώς θα περπατάει, δηλαδή θα κάνει ένα κύκλο, θα σταματάει και θα πηδάει. Μετά θα βάλουμε το walking, το... Αφήνουμε εδώ πέρα jump. Μετά θα βάλουμε το walking, το, όχι το cycle, που θα σταματάει σε ένα σημείο. Δεν είχα επιλέξει track και μου λέει ποιο θα το βάλω. Ωραία. Και τώρα θα δημιουργήσω ένα επιπλέον track. Α, έχουμε το καράτε και έχουμε το καράτε αφού περπατάει, θα σταματάει και αυτό θα είναι εκεί που θα δούμε το πώς ένα πρόβλημα που να δημιουργηθεί και πώς το λύνουμε. Αφού έχω δημιουργήσει αυτά τα επιμέρους, τις επιμέρους πόζες, θα αρχίσουμε να τα βάζουμε σε μία σειρά. Αν θέλω να δω την κάθε πόζα ξεχωριστά, να κάνω μία επισκόπηση, πατάω το αστεράκι αυτής που θέλω να δω, γιατί τώρα by default το Blender δείχνει μόνο την από πάνω πόζα και τις υπόλοιπες δεν μας επιτρέπει να τις δούμε. Έχει δηλαδή κρατάει ένα hold σε αυτό που είναι από πάνω, ώστε να βλέπουμε μόνο αυτό. Αν ωστόσο εμείς θέλουμε να δούμε και κάποιο άλλο, πατάμε το αστεράκι και βλέπουμε την κάθε μία πόζα, κάνουμε μία επισκόπηση. Τα βάλαμε στη σειρά. Εδώ έχω αφήσει ένα χώρο που μπορεί να γίνει και παραπάνω, γιατί αυτό θέλει να είναι κύκλος, οπότε αυτό θέλει να επαναληφθεί μία και δύο και τρεις φορές. Καθώς περπατάει να κάνει τον ίδιο κύκλο, το ίδιο περπάτημα παραπάνω από μία φορές. Για να μην έχω αυτό το πρόβλημα, βλέπω την πρώτη κίνηση και μετά, παρότι πηγαίνω πάνω από τα υπόλοιπα βιντεάκια, δεν βλέπω τίποτα, θα πρέπει με τη σειρά που έχουμε τα βιντεάκια να τα πατήσω, να ανοίξω τον πίνακα ιδιοτήτων, που είναι εδώ δεξιά. Όπως σε όλες τις οθόνες του Blender, ο πίνακας των ιδιοτήτων βρίσκεται δεξιά και ανοίγει από αυτό το βελάκι που υπάρχει, εδώ δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, το βελάκι το οριζόντιο, ή με τη συντομογραφία νι, νίκος. Θα πατήσω λοιπόν νι για να ανοίξω βελάκι των ιδιοτήτων και τώρα πια βλέπετε ότι σε αυτές τις ιδιότητες έχουμε μία μπάρα με κάθετες συντολές, όπου έχουμε το πρώτο, οι βασικές ρυθμίσεις του action, εδώ δεν μας πειράζει να τις πειράξουμε. Έχουμε το strip, εδώ έχουμε το βασικό μενού που θα δώσουμε τις εντολές μας.
Στο strip λοιπόν, εδώ που λέει extrapolation, θα αλλάξω το hold, που είναι να κρατήσουμε μόνο αυτή την κίνηση, δεν μας αφήνει να δούμε κάτι άλλο, στο nothing. Άρα λοιπόν τώρα, μετά από εδώ, μπορώ να δω και την επόμενη κίνηση. Αλλά και πάλι, δεν μπορώ να δω την τρίτη κίνηση. Εδώ δηλαδή έχουμε hold μετά, σταματάει στη δεύτερη κίνηση. Είναι μια σκανδάλια ασφαλείας δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε τα υπόλοιπα και πότε θέλουμε να τα ανοίξουμε. Άρα λοιπόν θα πατήσω και αυτό και θα πατήσω και το nothing. Τώρα μπορώ να δω το τρίτο, αλλά δεν μπορώ να δω το τέταρτο, βλέπετε σταματάει. Επιλέγω λοιπόν αυτό, nothing. Επιλέγω αυτό, nothing. Και το τελευταίο δεν χρειάζεται να κάνω nothing γιατί θέλω να σταματήσω εδώ πέρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να μεγαλώσω από το timeline το πόσο θα είναι η κίνησή μου. Ξεκινάμε στο πρώτο εφέ. Καταρχήν, το πρώτο εφέ που έχω, η πρώτη δυνατότητα, είναι το blend, είπαμε. Βάζω κάτω από το pose, το pose σταματάει εδώ. Βάζω ένα δαγκόνι να υπάρχει μια επικάλυψη του ενός με το άλλο, έτσι ώστε στη συνέχεια σε αυτή την επικάλυψη να κάνω ένα fade in και fade out, ένα dissolve ας το πούμε έτσι καλύτερα γιατί έχουμε δύο. Πηγαίνω κάτω κάτω στην μπάρα και θα πατήσω ή auto blend. Αν πατήσω auto blend, αυτό το διάστημα που υπάρχει από εδώ και εδώ απευθείας θα έχει ισομερός το dissolve, το fade out και το fade in. Πατάω auto blend και βλέπω ότι τώρα έχει δημιουργηθεί αυτή η γραμμούλα του dissolve από εδώ. Πατάω και το πάνω, πατάω και εδώ auto blend και βλέπω τώρα ότι πηγαίνει ομαλά. Αν θέλω αυτή η ομαλότητα να έρθει σε ακρίβεια εκατοστού, δηλαδή το πάνω να συνεχίζει να κουνιέται και να ξεκινήσει, το κάτω να σβήνει και να ξεκινήσει από κάποιο άλλο σημείο και ξεπατάω το auto blend και επιλέγω σε αυτό εδώ, στο πάνω, το blend out, γιατί είναι εκεί που τελειώνει η ταινία, και μπορεί να είναι λιγότερο. Δηλαδή να ξεκινάει από εδώ. Ή περισσότερο. Να ξεκινάει από εδώ να σβήνει αυτό και το κάτω να ξεκινάει να ανοίγει από ποιο σημείο θέλω. Κοιτάξτε τώρα τι έχουμε κάνει. Είναι μια διαφορετική κίνηση. Οπότε εδώ είναι θέμα πειραματισμού. Θα πειραματιστείτε να δείτε πώς θα βγει. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη δυνατότητα που έχω. Πάμε να δούμε τώρα τις άλλες δυνατότητες. Μπορούμε να κάνουμε στο playback reverse την κίνηση, ανάποδα, να πηγαίνει από το τέλος προς την αρχή. Μπορούμε να κάνουμε ένα κυκλικό strip time. Εκεί που θα επιμείνουμε όμως περισσότερο είναι στο repeat. Το repeat είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή σε αυτή την περίπτωση που έχουμε κίνηση, αν πατήσω repeat 2-3-4 φορές, βλέπετε πως 4-300, θα πατήσω 3 φορές repeat, βλέπετε που το αρχείο αυτό έχει χωριστεί σε 3 κομματάκια. Άρα λοιπόν θα μετακινήσω τα υπόλοιπα πιο εδώ και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είναι κύκλος κίνησης. Περπατάει συνεχώς. Ίσως 3 να είναι υπερβολή. Θα το πατήσω repeat 2 φορές για να μην κουράσει κιόλας. Άρα πατάω το 2 και μετά μόλις περπατάει θα σταματήσει και θα πάει στο jump. Θα πατήσω auto blend. Και blend out. Έχουμε μια ομαλή κίνηση. Θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο fade. Θα μπορούσα να το φέρω εδώ δηλαδή. Να σταματάει πιο απαλά. Ωστόσο το επιλέγουμε εμείς αυτό. Αν δούμε ότι γλιστράει το κάνουμε λιγότερο. Εδώ γλιστράει λιγάκι. Βλέπετε δεν το θέλω αυτό. Μου είναι ένα επιθύμιο που γλιστράει τόσο πολύ.
Άρα λοιπόν θα φέρω το out να φτάνει εδώ. Και πίσω και το in από εδώ πέρα να το φέρω, όχι το blend. Δεν θα το δούμε τώρα αυτό, θα το παίξετε εσείς στη δικιά σας κίνηση έτσι ώστε να σας ικανοποιεί εσάς και να μην γλιστράει, να γλιστράει όσο θέλετε. Το σημαντικό είναι το άλλο τώρα, θα κάνουμε ένα auto repeat και εδώ πέρα, δεν μας... Ένα auto blend, με συγχωρείτε. Θα πάμε εδώ και εδώ στο working θα πατήσω auto blend, οπότε μάλιστα, είναι το ζήτημα αυτό που λέγαμε, που θα δούμε τώρα. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Στον άξονα X, βλέπετε σε αυτό το σημείο είναι που γίνεται μετακίνηση. Από εδώ φτάνει εδώ. Αν κάνουμε την μίξη των αυτών των δύο, για να φτάσει από εκείνο το σημείο στο άλλο, γιατί θέλει να τα ενώσει, θα το κάνει να γλιστράει. Κοιτάξτε πώς θα γίνει. Αν το θέλουμε αυτό, το αφήνουμε. Αν όμως δεν το θέλουμε, θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Αν πάμε να το δώσουμε... στο το blend, ας το πούμε έτσι. Τώρα κοιτάξτε. Αλλά καθώς το φέρνει από το ένα σημείο στο άλλο, έχει μια ανεπιθύμητη τέτοια του σκελετού, γιατί προσπαθώ να τα φέρει μαζί, κατεβαίνει κάτω κτλ. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε το πώς αυτή εδώ την κίνηση που κάνει, που μεταφέρεται δηλαδή το περπάτημα, θα το μεταφέρουμε σε αυτό το σημείο που έχουμε βάλει τον γένσορα. Θυμίζω ότι έχουμε πατήσει το κόκαλο, είμαστε στο pause mode, πηγαίνουμε στο pause mode για να κάνουμε αυτή την ενέργεια, πατάμε το κόκαλο του hip στο σημείο που σταματάει η προηγούμενη κίνηση και θέλουμε να έρθει και να συνεχίσει η κίνηση του περπατήματος. Πατάω Shift S, που είναι η επιλογή σε σχέση με τον Cursor, και πατάω Cursor to Select, δηλαδή να πάει ο Cursor σε αυτό το σημείο που έχουμε επιλέξει. Ο Cursor πήγε λοιπόν σε αυτό το κόκαλο, οπότε τώρα που θα πάω στην επόμενη κίνηση στο... Ναι, που θα πάω στο Walking, το αντίστοιχο κόκαλο του Hip. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για τον ίδιο σκελετό. Δεν αλλάζει ο σκελετός και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν έχουμε δύο διαφορετικές φιγούρες. Είναι ο ίδιος σκελετός, το ίδιο armature πάνω στο οποίο κάνουμε τη συνέχεια. Το οποίο είναι δεξιά και θα έρθει, αν το μετακινήσουμε σε ένα αντικείμενο, όλη η κίνηση θα πάει δεξιά-αριστερά. Εμείς θέλουμε να μετακινήσουμε το συγκεκριμένο πακέτο κίνησης. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε στο pause mode. Έχω επιλέξει λοιπόν το walking και θα πρέπει τώρα να αλλάξω. Την έχω αλλάξει ήδη την οθόνη του Action Editor. Έχω πάει στο Graph Editor για να πετύχω αυτή τη μετακίνηση, χωρίς να επηρεάσει όμως την κίνηση του πεδήματος, του πάνω-κάτω κτλ. Μόνο να μετακινήσω τη φιγούρα μου θέλω σε αυτό το σημείο και να αρχίσει να κάνει την κίνηση που έχω επιλέξει σε εκείνο το σημείο. Για να κάνω την αλλαγή που θέλω να κάνω, θα πρέπει να πάω το πακέτο κίνησης Walking σε Editable Mode, να μπορώ να το επεξεργαστώ. Όπως κάνουμε και στη μεταφορά από το Object στο Edit Mode, που κάνουμε τις μεταφορές με το Tab, έτσι και εδώ επιλέγω το Walking και πατάω Tab. Έγινε πράσινο το πακέτο κίνησης του Walking και εδώ λοιπόν έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πακέτα στο Graph Editor, όλες τις γραφικές αναπαραστάσεις της κίνησης. Ανοίγω τις γραφικές αναπαραστάσεις και κλείνω από το ματάκι όλες τις κινήσεις, όλες τις πληροφορίες κίνησης που έχει αποθηκεύσει ο σκελετός σε αυτήν την κίνηση πάνω κάτω, γιατί δεν θέλω να αλλάξω τίποτα άλλο σε κίνηση παρά μόνο τη θέση της φιγούρας. Και τη θέση της φιγούρας στον άξονα X. Τη μετακίνηση της φιγούρας στον άξονα X. Μόνο αυτή την παράμετρο κίνηση θέλω να αλλάξω. Και να μετακινήσω αυτό το κόκαλο να το φέρω σε αυτό το κόκαλο. Επιλέγω λοιπόν το X location γιατί θέλω να κινηθώ σε αυτή την κόκκινη γραμμή, στη γραμμή του X. Και μου βγαίνουν, βλέπετε, οι κινήσεις του X location. Η καμπύλη κίνηση στο X-Location. Εδώ, στη γραμμή του Graph Editor, θα πατήσω G.
στο walking, ωραία. Και μετακινώ πάνω κάτω. Το πάνω κάτω δεν έχει σημασία με τον άξονα Z. Το πάνω κάτω στο graph editor σημαίνει θετικό, αρνητικό, δεξιά-αριστερά. Στον άξονα Y δεξιά-αριστερά, στον άξονα Z πάνω κάτω. Δηλαδή είναι άσχετο να πηγαίνουμε δεξιά-αριστερά πάνω κάτω, είναι το θετικό και αρνητικό πρόσημο μιας κίνησης που θέλουμε. Το μετακινώ μέχρι να φτάσει εδώ. Ξεπατάω το tab, το πηγαίνω πάλι στην κίνηση που ήταν και τώρα παρατηρώ ότι συνεχίζει την ίδια κίνηση από αυτό το σημείο. Και κάνω πάλι blend. Blend out. Βλέπετε, το πηγαίνω blend out τόσο όσο να μην πάει κάτω, να μην αρχίσει να γλιστράει και blend in. Και αν θέλω να κάνω ένα blend in που να υπερισχύει το περπάτημα, δηλαδή το από κάτω να μένει να μην κουνιέται, τι θα κάνω, μετακινώ το περπάτημα από πάνω. Παίζω με αυτές τις ισορροπίες τόσο ώστε να μην έχω ανεπιθύμητες μετακινήσεις στο jamming. Πάντως έχουμε πετύχει, έχουμε φέρει την κίνηση στο σημείο που είναι και τώρα μένει να παίξω με το blend in, blend out, έτσι ώστε να φέρω την κίνηση τόσο όσο θέλω εγώ να τη φέρω να έχει συνέχεια. Το ίδιο πρόβλημα έχω και στο walking εδώ, που από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα στο walking, αν πάω στο δεξί, αν πάω το εδώ από πλάγια, εδώ. Επίσης έχω το ίδιο πρόβλημα με το καράτε, το άλλο την άλλη κίνηση, γιατί εδώ έχει προχωρήσει μπροστά, είναι ένα περπάτημα που προχωράει προς τα μπροστά και μετά συνεχίζει το επόμενο καρέ από ένα σημείο λίγο πιο μακριά, εδώ, δηλαδή από εδώ. Οπότε πρέπει να κάνω το ίδιο πράγμα και στο περπάτημα, στο καράτε που έχω ονομάσει την κίνηση, έτσι ώστε να φτάσει εδώ που είναι το walking. Εδώ θα πρέπει να μετακινήσω τη φιγούρα που κάνει αυτή την κίνηση που πετάει κάτι προς τα μπροστά. Άρα λοιπόν θα πάρω το σημείο που θέλω να μετακινήσω. Εδώ πρέπει να έρθει ο κένσορας. Πατάω Shift S. Ήρθε ο κένσορας εδώ. Και τώρα αυτό εδώ πρέπει να το μετακινήσω στον άξονα Y. Προσέξτε τώρα το εξής παράδοξο. Αυτό θέλει μεγάλη προσοχή και είναι κάτι που μπορεί να μας μπερδέψει, μπορεί να χάσουμε πάρα πολύ ώρα. Στα κόκαλα, οι άξονες στο Blender αλλάζουν λιγάκι όσον αφορά το Y και το Z. Στη Unity και σε άλλα λογισμικά, ο άξονας του πάνω κάτω δεν είναι ο Z, είναι ο άξονας Y, ο πράσινος άξονας. Στο Blender αυτό ισχύει για τα κόκαλα. Δηλαδή στα κόκαλα ο άξονας που θα μας πάει δεξιά-αριστερά στον άξονα αυτό το πράσινο, στο Graph Editor ονομάζεται άξονας Z. Έχουμε αυτή τη μικρή ανομαλία, ας το πούμε έτσι, που αφορά στο Local, στις επιμέρους Universal ιδιότητες των σκελετών. Σε αντίθεση με όλα τα άλλα αντικείμενα, στο σκελετό, στο Local, δηλαδή στο τοπικό, στο επιμέρους, στις επιμέρους παραμέτρους τριών αξώνων πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά, στο χώρο του σκελετού, ο άξονας δεξιά-αριστερά, δηλαδή ο πράσινος άξονας, είναι ο άξονας Z. Άρα λοιπόν τώρα θα πατήσω Tab για να μετακινήσω τον σκελετό και να φτάσει από εδώ που είναι, που βλέπουμε το σημείο, να φτάσει σε αυτό το σημείο που είναι ο κένσορας. Πρέπει να επιλέξω το Z location και με το G βλέπετε μετακινείται εδώ. Αν επιλέξω το Y location, εκεί πηγαίνει πάνω κάτω, είναι ο άξονας πάνω κάτω. Έτσι λοιπόν διορθώσαμε και αυτό το κομμάτι
και βλέπετε από αυτό το σημείο, είτε απότομα είτε με κάποιο blend, μπορεί να αρχίσει να μεταβούμε στην επόμενη κίνηση. Συνοψίζοντας, είδαμε το πώς βάζουμε στη σειρά, σε μια συνέχεια κίνησης, κινήσεις που έχουμε δημιουργήσει στο Action Editor και τις έχουμε αποθηκεύσει στο Action Editor, πώς δηλαδή μια βιβλιοθήκη κινήσεων τη συνθέτουμε όπως εμείς θέλουμε, το πώς δημιουργούμε κύκλο κίνησης, επανάληψη μιας κίνησης, πώς κάνουμε repeat μιας κίνησης, από τον πίνακα των εντολών που είναι δεξιά στον πίνακα του Non-Linear Animation και στο πώς κάνουμε blend τις κινήσεις μεταξύ τους. Αν θα έχουμε κάτι, αν θα έχουμε blend, αν θα υπάρχει μια ομαλή μετάβαση από μια κίνηση σε μια άλλη. Είδαμε τέλος το πώς χρησιμοποιούμε το Graph Editor για να έχουμε το μοντέλο μας στην επιθυμητή θέση κάθε φορά και να μην υπάρχουν ανεπιθύμητα γλιστρήματα μεταξύ των πακέτων κίνησης που έχουμε βάλει στον ίδιο σκελετό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε μια κίνηση συνθέτοντας επιμέρους κινήσεις που έχετε δημιουργήσει στο Action Editor χωρίς να μπλέκεστε με καρέ, γιατί το ίδιο πράγμα θα μπορούσατε να το κάνετε ίσως και στο Action Editor ή στο Non-Linear ή στο Timeline επιλέγοντας τα καρέ, αντιγράφοντας, επικολλώντας κτλ. Μόνο που εκεί θα ήταν μπέρδεμα, θα είχατε χιλιάδες καρέ να διαχειριστείτε, ενώ τώρα παίζετε με όλο το πακέτο κίνησης και συνθέτετε, είναι ένα είδος προ-μοντάζ πριν να φτάσουμε στο τελικό μοντάζ με τον ήχο που θα συνθέσουμε τα επιμέρους βίντεο που θα έχουμε δημιουργήσει. Κάνουμε export αυτή την κίνηση κανονικά όπως την κάνουμε export στο animation. Συνοψίζοντας, αυτή η μέθοδος είναι η πιο σωστή και είναι αρκετά επαγγελματική για να μπορεί να δουλεύετε σε αυτό το κομμάτι.